Το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι μαζί σας σταθερά, με μαχητικότητα και με τις δεκάδες ερωτήσεις που έχει καταθέσει και θα καταθέσει στη Βουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, μα πρώτα απ' όλα μαζί στις δικές σας τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Αυτές θα σηκώσουν το βάρος και θα κρίνουν την πορεία των εξελίξεων. Τώρα έχει συγκεντρωθεί μεγάλη πείρα και πρέπει να ξεκινήσουμε από την πηγή του κακού, τη στρατηγική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί επεξεργάστηκαν και αποφάσισαν αυτά τα εγκληματικά σχέδια με την ψήφο όλων των κυβερνήσεων, όλων μα όλων των κυβερνήσεων και των κομμάτων πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ελέγχτε το και θα επιβεβαιωθείτε. Γιατί? Γιατί το ΚΚΕ είναι πολέμιο στα κέρδη των λίγων και υπερασπιστής των αναγκών και των δικαιωμάτων των πολλών. Το ΚΚΕ καταψήφισε την πράσινη ανάπτυξη, τη στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελληνική Βουλή, και όλα τα κόμματα ψήφισαν υπέρ. Αυτή είναι η γκάγκρενα, αυτός είναι ο καρκίνος, και σήμερα οι μύθοι τους έχουν καταρρεύσει. Πρώτα απ' όλα έχει καταρρεύσει ο μύθος που έλεγε πράσινη ανάπτυξη ταυτίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Ρε ψεύτες, αυτή η πράσινη ανάπτυξη διέλυσε την περιοχή της Νότιας Καριστίας που έχω την τύχη να την επισκέπτομαι διαρκώς πάνω από μία εικοσαετία, παλεύοντας μαζί με τους κατοίκους της περιοχής. Αυτή η στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης είναι που καταπάτησε τα δάση, που έχει τραγικές συνέπειες στον υδάτινο ορίζοντα και στο δικαίωμα να έχει ο λαός μας, οι κάτοικοι των περιοχών, οι λαϊκές οικογένειες, καθαρό και φτηνό νερό. Αυτή η στρατηγική του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών του είναι που καταστρέφει με λυσοκόμους, κτηνοτρόφους, που φορτώνει τις λαϊκές οικογένειες με πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα για να κερδίσουν αυτά τα μονοπόλια και η Τέρνα και οι Βαρδινογιάννηδες και οι Κοπελούζιδες και οι ξένοι Πορτογάλοι, Γάλλοι, Γερμανοί και ο από πουδήποτε προέρχονται. Να, αυτά είναι κριτήρια και εμείς πρέπει αυτά τα κριτήρια να τα μελετήσουμε, ο καθένας από τη σκοπιά του, και ό,τι να έχει ψηφίσει δεν μας νοιάζει, να τα μελετήσει καλά. Κατέρευσε ο άλλος βασικός μύθος, αναφέρθηκε και ο Τάσος, για τα αντισταθμιστικά ωφέλη, και έχουμε πείρα πανελλαδική και πανευρωπαϊκή, γιατί παρακολουθούμε το πρόβλημα συστηματικά. Δεν έχουν καμιά συνεισφορά, είναι το φιλί του Ιούδα τα αντισταθμιστικά ωφέλη, και έχουν εγκληματικές ευθύνες όλοι αυτοί που τα στήριξαν και που έδωσαν το δικαίωμα σε αυτούς τους οικονομικούς ομίλους να παίξουν τα παιχνίδια τους.